Βάριες ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό καταλόγησε ο Σωκράτης Φάμελος για την έκταση των καταστροφών. Η χώρα έχει μείνει αθωράκιστη απέναντι στην κλιματική κρίση, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Για το μέγεθος των επιπτώσεων στη Θεσσαλία έχει κολοσιαίες ευθύνες ο κύριος Μητσοτάκης, οι υπουργοί του και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Πολιτική ευθύνη για το έλλειμμα πολιτικής προστασίας είναι προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη και δεν είναι θωρακισμένη. Και οφείλει να αναβαθμίσει την ανθεκτικότητά της. Μπορεί σε έναν βαθμό οι κρίσεις να είναι εξωγενείς, αλλά οι επιπτώσεις τους στην Ελλάδα μεγενθύνονται, γιατί η κυβέρνηση δεν επέλεξε να επενδύσει όσο χρειάζεται και όσο πρέπει στην πρόληψη. Ο ίδιος επανήλθε στην ανάγκη να γίνει άμεση συζήτηση στη Βουλή για τις πολιτικές ευθύνες για το έλλειμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης της χώρας. Δεν κατανοώ γιατί αργεί να αποδεχτεί το αίτημα συμβδοπολιτικών αρχηγών. Για τις πυρκαγιές έκανε 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά ήρθε στη Βουλή. Το επιτελικό κράτος αποδείχτηκε ανίκανο να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών, ανέφερε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε και ο ίδιος βολές κατά του Πρωθυπουργού, ανακοινώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει στη Βουλή αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Πλημμύρες. Πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση, το επιτελικό κράτος είναι ανίκανο να κάνει οτιδήποτε άλλο και πλέον ξεκάθαρα φαίνεται ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Μητσοτάκης μετέφρασε το αποτέλεσμα των εκλογών ως λευκή επιταγή, αλλά λευκή επιταγή δεν δίνει ο ελληνικός λαός. Μόνο μέσα από ένα τιτάνιο πρόγραμμα εθνικής ανασυγκρότησης η χώρα μπορεί να ξεπεράσει το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί. Στους άξονες των προτάσεων που κατέθεσε για την εξέβρεση πόρων περιλαμβάνεται και η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης να πληρώσουν και ισχυροί κομμάτι αυτής της νέας περιπέτειας που βιώνει ο ελληνικός λαός. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Σύνταγμα, μιλώντας στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε για το εργασιακό. Ενώ Εξεταστική Επιτροπή για τις Πλημμύρες ζητά και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τη διεκδίκηση για τις κατεπίγουσες ανάγκες του λαού μας, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, αλλά και πριν από τις πυρκαγιές. Ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Το θέμα δεν είναι να εκούσει ή ακούσει αν έφταιγαν κάποιοι. Το θέμα είναι να μπουν φυλακοί, γιατί είχαμε απώλειες ζώων και τεράστιων περιουσιών.